Καλημέρα σας κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Σοφιανέ, θα ήθελα να αρχίσω με ένα προσφυλές σε ένα, για μένα θέμα. Και αφορά, όχι τόσο θα το συζητήσουμε και το πρόστιμο με τον Δήμο Αθηναίων προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την αφισορύπανση, αλλά θα ήθελα να αρχίσω από την ίδια την αφισορύπανση. Γιατί νιώθετε την ανάγκη να κάνετε να αφισορυπαίνετε κόντρα σε μια συμφωνημένη απόφαση? Θα μας πείτε αν συμφωνήσατε εκ των προτέρων εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ώρα που έχουμε, αν μου επιτρέπετε να την κλείσω την ερώτηση, την ώρα που έχουμε τόσα διαθέσιμα μέσα για να κάνει κάποιος να περνάει τις θέσεις του. Ορίστε παρακαλώ. Βασιστήκατε στην ψευδή δήλωση του κ. Μπακογιάννη περί αφισορύπανσης. Το πρόστιμο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δόθηκε για αυθαίρετη ρήψη φυλαδίων. Βρήκαν σε 70 σημεία μέσα σε μία ώρα σε διάφορα σημεία της Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας και της Πατησίων φυλάδια του ΚΚΕ. Προφανώς ο κύριος Μπακογιάννης, δεν ξέρω αν ζει στην Αθήνα, δεν έχει δει τις πολυκατοικίες μας να είναι γεμάτες με φυλάδια των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Αυτά δεν τον πείραξαν, τον πείραξαν κάποια φυλάδια που βρήκε στο δρόμο και με βάση αυτά έκοψε 70 πρόστιμα των 300 ευρώ. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το θέμα του πρόστιμου που έβαλε ο Δήμος της Αθήνας, έχουμε προσφύγει στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Δεν αναγνωρίζετε ότι ρίξατε χαρτιά ή ότι ο σχισμός ποιος είναι? Εμείς μοιράζουμε φυλάδια στον κόσμο. Ναι. Έτσι, όπως όλα τα πολιτικά κόμματα. Τα φυλάδια αυτά, να σας πω κάτι από τις παρατηρήσεις των ακροατών. Δεν τα αφήνουμε στις πολυκατοικίες. Πάντως να σας πω ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες. Για να τις πολυκατοικίες μας, ναι. Οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά για την αφίσα. Ναι, την αφίσα, ναι. Ο Δήμος Αθήνας είναι υποχρεωμένος με βάση αυτό τον κανονισμό να φτιάξει περίπου 500 σημεία για την προβολή της πολιτικής αφίσας και δεν τα έχει φτιάξει. Ναι. Αυτό όμως μπορείτε να το καταγγείλετε ελεύθερα, κύριε Σοφιανή, και θα βρείτε και αυτιά που θα σας ακούσουν. Το καταγγείλαμε, ναι. Το καταγγείλαμε και σας λέω, μιλάμε για το πρόστιμο. Αυτό είναι έλλειψη. Λοιπόν, είναι έλλειψη, αλλά το δεν πληρώνω από την ώρα που κάνατε όμως. Δεν κάνατε μετά αφισορύπανση. Δεν με ακούτε, σας λέω. Ορίστε. Πρώτον, δεν μιλάμε για πρόστιμο αφισορύπανσης, αλλά για πρόστιμο για αυθαίρετη ρήψη φυλαδίων. Δεύτερον, έχουμε προσφύγει στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Κάτι διάβασα ότι δεν έχει τυπογράψει μια απόφαση περί της καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων. Συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο και πέρασε με πλειοψηφία πέρασε ένας κανονισμός. Ο κανονισμός αυτός έχει πάρα πολλά άρθρα, αρκετά από αυτά δεν τα έχει υλοποιήσει ο Δήμος της Αθήνας και εμείς καταψηφίσαμε αυτή την πρόταση που έφερε η πλειοψηφία. Έτσι βγαίνουν οι αποφάσεις, με πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Βεβαίως αυτή η απόφαση που βγήκε δεν έχει τηρηθεί από τον ίδιο το Δήμο της Αθήνας, ο οποίος την αυτό πέρασε. Αυτό είναι το β' σημείο. Το α' σημείο είναι αν συμφωνούμε στο να υπάρχει ένας κανονισμός καθαριότητας. Με αυτή την έννοια λέω. Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν υπογράψατε ως θέμα αρχής πρώτα απ' όλα. Σας ξαναλέω, δεν είναι μια γενική συζήτηση, είναι μια συγκεκριμένη συζήτηση που αποτυπώνεται με ένας κανονισμός. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς βάλαμε τα επιχειρήματά μας. Σας λέω ότι αρκετά άρθρα αυτού του κανονισμού δεν έχουν τηρηθεί, δεν έχουν υλοποιηθεί από την πλειοψηφία που τον ψήφισε. Εμείς τον καταψηφίσαμε γιατί θεωρούμε ότι ουσιαστικά βάζει σε δίωξη την πολιτική αντιπαράθεση, την πολιτική διαπάλη, χωρίς να εξασφαλίζει και τους όρους για να γίνεται αυτή. Εάν έρθει κάποιος και κάνει αφισορύπανση και κάνει αφισοκόλληση στα κτίρια σας, δεν μιλάω τα κεντρικά, αλλά στα κτίρια που έχετε στην Αχαρνών, που είναι ένα κτίριο στην πρόσωψή του πεντακάθαρο και με τις κάμερες. Και την αισθητική μας αντίληψη. Βεβαίως, δεν είναι σωστά. Αν έρθει κάποιος κάνει αφισορύπανση ή γράψει ένα σύνθημα όπως κάποιοι εκ των μελών σας πάνε και γράφουν σε άλλους στίχους. Τώρα, τι θα συμβεί, κύριε Ζωτήρη? Τώρα κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε. Όχι τώρα, κοιτάξτε. Μου έχετε βγάλει. Με συγχωρείτε τώρα, από την αρχή μου λέτε κάτι. Σας έχω απαντήσει. Σας έχω απαντήσει με επιχειρήματα. Συζητάμε για ένα πρόστιμο το οποίο ουσιαστικά δεν δόθηκε για αφισορύπανση. Αν δείτε την εικόνα της Αθήνας, η οποία δεν ενοχλεί τον κύριο Μπακογιάννη,
Δεν ενοχλεί ότι έχει κάνει την Πανεπιστημίου να εργοτάξει 4 χρόνια. Δεν ενοχλεί. Δεν σα απαγορεύει κανεί να κάνει κριτική στο ότι δεν έχει κάνει το έργο αυτό, κύριε. Η κριτική τα πιάνει όλα. Γιατί ζούμε σε αυτή την πόλη και δεν ανεχόμαστε. Θα δεχτείτε και την κριτική που είναι στη δική σα συμπεριφορά. Βεβαίως, θα βάλουμε τα λάθη και τι αβλεψίε του Δημάρχου Αθηναίων, εννοείται, αλλά θα πούμε και τα δικά σα. Σα ξαναείπα όμω τα συγκεκριμένα για το πρόστιμο. Γιατί ψευδός ο Δήμαρχος της Αθήνας μίλησε για αυσορύπανση. Ενώ το πρόστιμο που έχει επιβάλει δεν ξέρει ούτε τι πρόστιμα επιβάλλει. Γιατί ξέρει, ανάγκη, είναι πολλά μαζεμένα, ξέρετε. Ωραία, γιατί σε ανάγκη... μια πόλη η οποία ουσιαστικά σφιχτιά, η οποία να σας πω, μια πλατεία της αυτή τη στιγμή τη μετέτρεψε σε οικόπεδο, την περιέφραξε, πλατεία της Αθήνας. Την περιέφραξε ένας ιδιώτης και δεν κάνει τίποτα. Αυτό μπορείτε να το καταγγείλετε χωρίς να κάνετε ούτε να πετάτε χαρτάκια, ούτε να μοιράζετε χαρτάκια, ούτε και να κάνετε αυσορύπανση. Αυτό προσπαθώ να πω. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν και εμείς πολυκατοικίες μας και δεν έχουν κάνει ούτε ένα πρόστιμο. Τι να, θα είμαστε αντικειμενικοί, κύριε Πρωτοσάλτε. Κύριε Σοφιανέ, μπορείτε να μαζέψετε και εσείς τα αντίστοιχα των Νεοδημοκρατών, να τα υποβάλλετε στο Δήμο Αθηνών και να του πείτε τράβα, βάλε πρόστιμο και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Καταγγείλετε, σας ξαναλέω. Ναι, με άνεση, κύριε Σοφιανέ. Λοιπόν, με άνεση. Με άνεση. Καταγγέλλω με άνεση όταν το δω. Όταν όποιος και στις περιπτώσεις και σε δύο περιπτώσεις, επιτρέψτε μου, που μου έστειλαν φωτογραφίες ακροατές με χαρτάκια κολλημένα στον παρπρίζ επάνω, τοποθετημένα στον παρπρίζ του αυτοκίνητου, υπόθηκε από την εκπομπή και το είπα εγώ. Και ήταν των Νεοδημοκρατών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι άλλο. Γιατί σε αυτή την εποχή που έχουμε άλλα διαθέσιμα μέσα, αφισορυπαίνουμε, κύριε Σοφιανέ. Αυτό είναι το θέμα. Μόνο αν μετρήσετε την παρουσία του ΚΚΕ στο Sky και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και αν αυτή αντιστοιχεί με το ποσοστό που έχει πάρει το ΚΚΕ, θα δείτε ότι απέναντι σε μια συμφωνία σιωπής, απέναντι στη δράση του κόμματός μας, η οποία είναι αντίστοιχα ανάλογη με αυτό το ποσοστό που εκπροσωπεί το ΚΚΕ στην Ελλάδα, θα δείτε γιατί πρέπει να κάνουμε και αυσοκόλληση, γιατί πρέπει να επικοινωνήσουμε με την πολιτική μας. Και νομίζω υπάρχει και απόφαση και υπάρχουν και συγκεκριμένα ποσοστά από το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το ποσοστό προβολής του ΚΚΕ και από το κανάλι σας και από άλλα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να πάμε στις εκλογές, να περάσουμε ένα μήνυμα εκλογικό, πολιτικό. Ορίστε παρακαλώ, πείτε το. Λοιπόν, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι ευχαριστημένη με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι ευκαιρία να τολμήσει ένας κόσμος που το σκέφτεται να ψηφίσει ΚΚΕ. Γιατί απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα κάνει αντιπολίτευση και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που ψηφίζανε μαζί με τον Μητσοτάκη την πλειοψηφία των νομοσχεδίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα σας.